Και ας περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας. Πατάτες γιαχνί. Πατατούλες έχουμε πάντα στο σπίτι, οπότε όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα γρήγορο φαγητό, τι κάνουμε? Πατάτες γιαχνί. Είναι το πιο εύκολο, το πιο γρήγορο, το πιο οικονομικό, θρεπτικότατο. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά και να ξεκινήσουμε να τις φτιάχνουμε. Για τις πατάτες γιαχνί θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες, 1 κρεμμύδι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 φύλλο δάφνης, 1 κλωναράκι δεντρολίβανο, 600 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 200 γραμμάρια νερό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό, πιπέρι, 100 γραμμάρια φέτα και 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη συνταγή. Πραγματικά τα μυστικά είναι ελάχιστα που έχει, αλλά όντως ο κόσμος αναρωτιέται για το πώς μπορεί να φτιάξει πατάτες γιαχνί. Εγώ θα σας δείξω τον δικό μου τον τρόπο, που είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι πατάτες που θα πάρουμε για να φτιάξουμε πατάτες γιαχνί πρέπει να είναι λευκόσαρκες, σαν αυτές που φτιάχνουμε το πουρέ. Οι κίτρινες πατάτες κάνουν για το τηγάνι, οι λευκές πατάτες κάνουν για πουρέ και γενικά για βραστά. Οπότε όλες οι πατάτες δεν είναι για όλες τις χρήσεις, όσο παραξενό και σας φαίνεται. Άμα θα πάτε, ας πούμε, στην Αγγλία, σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δείτε ότι έχουν 10-20 διαφορετικά είδη από πατάτες και η κάθε πατάτα λένε για τι χρήση είναι κατάλληλη. Λίγο στην Ελλάδα είναι μπερδεμένα τα πράγματα, γιατί σε ένα σακί βάζουμε όλες τις πατάτες και λέμε πατάτες τέλος, αυτές πάρε, μπορείς να τις κάνεις ό,τι θέλεις και να τις χρησιμοποιείς παντού. Λάθος. Οι λευκόσαρκες πατάτες, να ξέρετε ότι έχουν περισσότερη υγρασία και οι κίτρινες πατάτες έχουν περισσότερο άμυλο. Όταν θέλουμε να τηγανίσουμε τις πατάτες, θέλουμε άμυλο για να γίνουν τραγανές οι πατάτες μας. Οπότε προτιμάμε κίτρινες. Και όταν θέλουμε να βράσουμε τις πατάτες μας, παίρνουμε λευκόσαρκες πατάτες, γιατί θέλουμε να έχουν σάρκα, να έχουν σώμα, να έχουν δάγκωμα. Είναι τελείως διαφορετικές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε πατάτες για να τις τηγανίσουμε, οι κίτρινες πατάτες μαυρίζουν πάρα πολύ εύκολα στο τηγάνι και μερικοί πιστεύουν ότι είναι κακές οι πατάτες. Όχι. Όσο περισσότερο μαυρίζει η πατάτα στο τηγάνι, τόσο πιο κατάλληλη για το τηγάνι είναι. Φαντάζομαι ότι με τις πατάτες την έχετε πατήσει αρκετή, λέγοντας ότι οι πατάτες οι τηγανιτές που είναι λίγο πιο σκούρες είναι κακές. Έτσι δεν είναι? Το έχετε πατήσει, Διονύση? Ναι, πολλές φορές. Είσαι ψεύτης. Λοιπόν, ωραίο κόλπο και αυτό που θέλω να ξέρετε. Βάζουμε τις φλούδες από τις πατάτες σε ένα μπολάκι, ρίχνουμε μπόλικο νερό, τις αφήνουμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες και μετά τις στεγνώνουμε καλά και μπορούμε να τις κάνουμε τηγανιτές, γίνονται πεντανόστιμες. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη, η κατσαρόλα μου καίει, οπότε θα βγάλω λίγο από τη φωτιά γιατί δεν έχω προλάβει να κόψω το κρεμμύδι. Παναγία μου, με πιάσε φλιαρία τόση ώρα και δεν έχω κάνει τη βασική μου συνταγή. Οπότε, κρεμμυδάκι, κόβουμε εδώ σε μεγάλα κομματάκια. Δεν χρειάζεται να το ψήλο κόψουμε. Εδώ. Παπ, 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 παπ. Λοιπόν, πού είναι το ελαιόλαδο μου? Εδώ είναι, Παναγία μου. Ρίχνουμε λαδάκι στην κατσαρόλα μας. Βάζουμε πάλι πίσω στη φωτιά. Και μην ξεχνάμε ότι το φαγητό αυτό είναι λίγο λαδερό φαγητό. Οπότε, δεν θα κάνουμε τσιγκουνιά τώρα λίγο στο λάδι. Ρίξαμε 3 κουταλιές της σούπας, λαδάκι, τις ρίξαμε. Δεν μπορούμε να μην ρίξουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε το κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, έλα εδώ, και αυτές ωραίες φετούλες. Και ανακατεύουμε. Τέλεια. Θέλουμε να σουταριστεί το κρεμμύδι, αλλά όχι να καραμελώσει τελείως. Γενικά είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Μερικές φορές ούτε καν σουτάρουμε το κρεμμύδι, τα ρίχνουμε όλα μέσα μπλουμ, όπως λέμε, και γίνονται οι πατάτες. Θέλω ένα φύλλο δάφνης και ένα κοτσανάκι δεντρολίβανο. Εδώ. Πιστέψτε με ότι αυτό το δεντρολίβανο θα δώσει ιδιαίτερη γεύση και άρωμα στις πατάτες μας. Τώρα, πάμε πίσω στις πατάτες. Άμα δείτε κάποια έντονα σημεία που να είναι χτυπημένες πατάτες, βγάλτε τα. Από εκεί και πέρα, μην αρχίζετε να πλένετε ξανά τις πατάτες ενώ τις έχουμε καθαρίσει. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλα κομμάτια. Εδώ. Μία. Τέλεια. Οι πατατούλες μου είναι έτοιμες. Εδώ. Τις κόβουμε. Ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Αλλά είναι καταπληκτική συνταγή, ε. Πατάτες γιαχνί. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω από πού πήραν το όνομά τους. Αλλά θα ψάξω. Θα μάθουμε όλοι μαζί, κάποια στιγμή.
Λοιπόν, με το που ρίξουμε και τις πατατούλες μας, προσθέτουμε την ντομάτα μας και το νερό μας. Εδώ. Τι δεν βάλαμε καθόλου? Αλάτι και πιπέρι. Πρέπει να βάλουμε αλατοπίπερο τώρα. Χαμηλώνεται φωτιά. Και δεν θα το λυπηθείτε καθόλου. Η ντομάτα μας είναι γλυκιά, οι πατάτες καθώς βράζουν γίνονται και αυτές γλυκές. Το κρεμμύδι μας είναι γλυκό. Οπότε όλα αυτά για να ισορροπήσουν θέλουν οπωσδήποτε λίγο αλατάκι. Όχι λίγο, αρκετό αλάτι. Και όσο βράζει η πατάτα μαζί με το αλάτι και την ντομάτα, τραβάει αλάτι και μέσα. Γιατί γενικά στις πατάτες γιαχνί έχουμε μεγάλο κομμάτι από υδατάνθρακα. Η πατάτα είναι χοντρή, οπότε θέλουμε να τραβήξει αλάτι καθώς ψήνεται. Τώρα, ανακατεύω λίγο. Εδώ. Τέλεια. Καπακώνω. Και σιγοβράζω αναλόγως με το πόσο μεγάλες έχω κόψει τις πατάτες μου. Αυτές θέλουν περίπου 40-45 λεπτάκια μέχρι που να γίνουν, γιατί τις έχω κόψει αρκετά μεγάλες. Άμα τις κόβαμε μικρότερες, θέλαν 30 λεπτάκια. Άμα τις κόβαμε πολύ μεγάλες, θα χρειαζόντουσαν μία ώρα. Οπότε αυτό το μέγεθος θέλουν περίπου 40-45 λεπτάκια. Μετά από τα 45 λεπτάκια θα γυρίσουμε και θα σερβίρουμε. Η λέξη γιαχνί σημαίνει αχνιστό. Προέρχεται από τη λέξη αχνός, δηλαδή ατμός. Είναι το φαγητό που μαγειρεύεται στην κατσαρόλα με κρέας ή λαχανικά και έχει κύριο συστατικό τη σάλτσα ντομάτας. Ξεκινάμε το σοτάρισμα των υλικών, έπειτα σιγοβράζουν με μέτρια ποσότητα υγρών σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Ο ατμός της κατσαρόλας αχνίζει το φαγητό, το μαλακώνει χωρίς να το λιώνει και διατηρεί τη γεύση των υλικών. Και οι πατατούλες μου είναι έτοιμες. Λοιπόν, τώρα θα σερβίρουμε πολύ, πολύ, πολύ απλά. Εντάξει, κοιτάξτε πόσο ωραία που έχει χυλώσει. Γιατί καθώς βράζουν οι πατάτες, βγάζουν και το άμυλό τους, οπότε δένουν καταπληκτικά το ζουμάκι. Παναγία μου. Εδώ είμαστε. Οχ, και θέλω και λίγο ζουμάκι. Θα ρίξω λίγο ντοματούλα. Εδώ. Δεν τη λυπηθούμε. Οχ. Και οχ. Και οχ. Τι θέλεις τώρα σε αυτή η συνταγή? Φρέσκο λαδάκι. Θέλουμε λίγο μαϊντανό από πάνω. Και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο μέρος. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Και φυσικά ένα τέτοιο πιάτο πρέπει να το σερβίρουμε με τι? Φετούλα, λαδάκι και λίγο ρίγανη. Βουαλά. Για τις πατάτες γιαχνί. Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο τα κρεμμύδια, κομμένα σε χοντρά κομμάτια, και τα σκόρδα, κομμένα σε φέτες. Βάζουμε τη δάφνη, το δεντρολίβανο και τις πατάτες. Προσθέτουμε την ντομάτα κονκασέ, το νερό, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε την κατσαρόλα με το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και βράζουμε για 40-45 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της κομμένης πατάτας. Σερβίρουμε τις πατάτες γιαχνί, ρίχνουμε ελαιόλαδο, φρέσκο κρεμμυδάκι, λίγο μαϊντανό και πασπαλίζουμε με πιπέρι. Συνοδεύουμε με φέτα, γαρνιρισμένη με ελαιόλαδο και ρίγανη. Το πιο απλό φαγητό που υπάρχει και οικονομικό. Πατάτες γιαχνί με φετούλα. Δεν θα χαλάσω το πιάτο. Θα δοκιμάσω από εδώ. Εντάξει, ζεματάει. Θα την κρυώσω. Λοιπόν, θα φυσήξω καλά. Τι να πεις. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, το φανταστικό με τις πατάτες γιαχνί είναι το γεγονός ότι μπορείς να τις φας μόνες, σαν κυρίως γεύμα, με λίγο φετούλα και ψωμάκι, ή μπορείς να τις βάλεις γανιτούρα σε οποιοδήποτε φαγητό θέλεις. Είναι μια συνταγή βασική που για όσους δεν τη γνωρίζετε, θα πρέπει να τη μάθετε.